Αν και τα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max είναι περίπου 7 μήνες μακριά από την κυκλοφορία τους, υπάρχουν ήδη πολλές φήμες σχετικά με τις συσκευές. Παρακάτω, παρουσιάζουμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τις αλλαγές που αναμένονται μέχρι στιγμής. Μεγαλύτερες οθόνες. Το iPhone 16 Pro και το iPhone 16 Pro Max θα είναι εξοπλισμένα με μεγαλύτερες οθόνες 6,3 και 6,9 ιντσών, αντίστοιχα. Κουμπί Capture. Υπάρχουν φήμες που αναφέρουν ότι η Apple σχεδιάζει ένα νέο κουμπί Capture με ελέγχους για την εγγραφή βίντεο σε όλα τα μοντέλα iPhone 16. Αναμένεται να τοποθετηθεί κάτω από το κουμπί λειτουργίας. 48 MP Ultra Wide Lens. Τα νέα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max θα διαθέτουν αναβαθμισμένο φακό Ultra Wide 48 MP για φωτογραφίες υψηλότερης ανάλυσης. Wi-Fi 7 Support. Το iPhone 16 Pro και το iPhone 16 Pro Max θα υποστηρίζουν επίσης το Wi-Fi 7. Αυτό θα επιτρέψει στις συσκευές να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα συγχρόνως στις ζώνες 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες ταχύτητες Wi-Fi, χαμηλότερη καθυστέρηση και πιο αξιόπιστη συνδεσιμότητα. A18 Pro Chip. Αναμένεται ότι ο επόμενης γενιάς επεξεργαστής, A18 Pro της Apple, θα χρησιμοποιηθεί στα μοντέλα iPhone 16 Pro. Βελτιωμένος θερμικός σχεδιασμός. Τα μοντέλα iPhone 16 Pro θα διαθέτουν ένα νέο θερμικό σχεδιασμό για βελτιωμένη απομάκρυνση της θερμότητας. Αντίστοιχα, με πρόσφατα μοντέλα Apple Watch, η μπαταρία μπορεί να έχει μεταλλική θήκη. 5G Advanced. Τα μοντέλα iPhone 16 Pro θα είναι εξοπλισμένα με το modem Snapdragon 675 της Qualcomm για ταχύτερη και πιο αποδοτική σύνδεση 5G. Το modem υποστηρίζει το πρότυπο 5G Advanced, το οποίο έχει περιγραφεί ως η επόμενη φάση του 5G και μια εξέλιξη προς το 6G. Αναβαθμισμένα μικρόφωνα για τεχνητή νοημοσύνη. Τα μοντέλα iPhone 16 θα διαθέτουν σημαντικά αναβαθμισμένα μικρόφωνα που θα ενισχύσουν την ακρίβεια των φημολογούμενων χαρακτηριστικών της Siri με γενετική τεχνητή νοημοσύνη στο iOS 18. 5x, οπτικό zoom. Το σύστημα τηλεφακού του iPhone 15 Pro Max με οπτικό zoom 5x θα ενσωματωθεί στο iPhone 16 Pro. Περισσότεροι πυρήνες για το Neural Engine, ορισμένα από τα φημολογούμενα χαρακτηριστικά γενετικής τεχνητής νοημοσύνης του iOS 18, μπορεί να είναι αποκλειστικά στα μοντέλα του iPhone 16. Εν μέρει επειδή οι συσκευές μπορεί να διαθέτουν ένα αναβαθμισμένο Neural Engine με σημαντικά περισσότερους πυρήνες.